Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 21ο τεύχος της μυθικής πανοπλίας του Iron Man. Μιλάμε πάντα για το Mark 3, όσοι θυμάστε αυτό το τεύχος όπου δίνουμε τον νόμο και το περίεργο τεύχος πάνω που είχε τα ελαττηριάκια και αυτά και το άλλο βασικά είναι το επόμενο τεύχος μετά από αυτό, αν θυμάμαι καλά, που είχε εκείνο το πυράκι που έμπαινε εδώ ανάμεσα όπου τελικά δεν, πώς το λένε, δεν βίδωνε κάπου ή αυτά και είναι ένα τεύχος όπου γενικά εδώ η όλη φάση με τον νόμο ψιλοχάλασε όπως είναι φτιαγμένη, αλλά εντάξει. Εντάξει εδώ, έχουμε και βιδάκια, αλλά πάνω σε πλαστικό δεν τα είχα δει. Δεν θυμόμουν ότι, βασικά τα ελαττήρια, μήπως ήταν που τα ελαττήρια νομίζω βιδώναμε. Ναι, πριν δούμε τα κομμάτια μας, εντάξει μας λέει εδώ ποιοι τι και πώς, η σεληνιακή πανοπλία, Κάθε φορά που έχουμε και αφιέρωμα σε μια πανοπλία, ξέρω εγώ, και στα κόμιξ και αυτά. Θανάσιμη μονομαχία, όλοι εναντίον Μάνταριν. Όλοι εναντίον του Μάνταριν, Ταξίδι στην ιστορία. Τι έχουμε εδώ. Ζουν τα σάις στα χέρια του Μάνταριν, η μάχη του Χονγκ Κονγκ. Συναρμολόγηση, συναρμολόγηση που μας δείχνει εδώ. Όχι κάτι τόσο τρελό, αλλά Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς και τα ελαττήρια πώς βάζουν, πρέπει να δούμε. Εντάξει, βάζεις τα ελαττήρια και μετά κουμπώνεις αυτά. Δεν ήταν κάτι τρελό. Εύκολο τευχάκι. Οι βιομηχανίες Stark. Αυτό εντάξει, το Stark Industries μου λέει, επινοώντας το μέλλον. Μάλιστα. Από τη Stark Industries, Stark International. Πήραμε και ανέβηκαμε εδώ να πούμε. Πήγαμε σε πιο διεθνές επίπεδο πλέον. Από τη Stark International στη Stark Fujikawa. Τι φάση εδώ πήγαμε στην Ιαπωνία, ξέρω εγώ τίποτα, λογικά. Η σεληνιακή πανοπλία, ογκώδης και επικίνδυνη. Είναι όντως ογκώδες και αυτή γιατί βοήθησε τους Fantastic Four λογικά κάπου. Γιατί βλέπω εδώ τέτοιοι μαζί με Fantastic Four και αυτά. Λογικά ναι, ή πάλεψε με αυτό, δεν νομίζω. Εδώ μεταξύ είναι ο... πώς τον είναι... κόλλησα τώρα, ο Ronan the Accuser. Έτσι μου φέρνει αυτός. Λοιπόν, μπλα μπλα μπλα, και εδώ εντάξει πάλι τον Άρνο αφήν πανοπλία και αυτά. Και στο επόμενο τεύχος να ομολόγησε το πρόβλημα του αριστερού βραχίωνα. Εντάξει, Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ, πώς θα αντίσουμε πρακτικά εδώ σε αυτό το τεύχος στην άρθρωση του ώμου. Όπου, εντάξει, δεν έχει και τόσα πολλά κομμάτια εδώ. Ελπίζω αυτά να μην είναι γρατζουνισμένα ή αυτά. Εντάξει, κονίτσες βλέπω. Είναι λίγο σκονισμένα, αλλά όχι τίποτα τρελά από ρατζουνιές. Ελπίζω να είναι μόνο σκονισμένα. Και τα δυο ελαττηριάκια μας, όπου και αυτά είναι λίγο περίεργα. Ναι. Έλα μια χαρά. Εντάξει, έχει ένα μικρό θεματάκι εδώ όπως βλέπετε, αλλά αυτό είναι στην βαφή τι να κάνουμε. Όσο καλά και να τα κοιτάμε, δεν φαίνεται και τόσο καλά μέσα από το... πώς το είναι τη ζελατίνα, γιατί και η ζελατίνα είναι λίγο... έχει λίγο χρώμα. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι αυτό... Πες ότι αυτό το έχουμε έτσι εδώ για να το κάνουν να είναι μαζί. Τα ελαττήρια θέλω να δω ποια μεριά τα έχει από μέσα. Λογικά. Ναι. Αυτά πρέπει να είναι από μέσα. Και πού το σφίγγουμε? Εδώ πάνω το σφίγγουμε. Ναι. Πάνω σε αυτό απλά, όχι από εδώ. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όμως δεν μου βγάζει και πολύ νόημα. Να ήταν έτσι, όχι εντάξει, μας δείχνει να το βάζουμε έτσι. Οπότε, δηλαδή όχι από την μέσα να είναι το ελαττήριο προς τα μέσα να είναι το κρυκάκι του και το ελαττήριο να είναι προς τα έξω. Βλέπετε εδώ, κάπως έτσι. Αλλά ποιο να βάλουμε, ποιο να, το πιο κλειστό να βιδώσουμε, λέτε, να αφήσουμε το πιο ανοιχτό, να είναι πιο εύκολα εκεί. Ναι, το πιο κλειστό κομμάτι και αφήστε το πιο ανοιχτό ελεύθερο για να μπορέσουμε μετά να το γατζώσουμε εδώ. Το λίγο πιο ανοιχτό κομμάτι που θυμάμαι, είχε ζωήσει αυτό. Έτσι το ένα κρυκάκι, τώρα σιγά που θα εστιάσει, το ένα κρυκάκι είναι λίγο πιο ανοιχτό σε σχέση με το άλλο. Εσείς φίξτε εδώ το πιο ανοιχτό κρυκάκι. Οι βίδες του είναι HP. Εκεί. Όπου, ναι, επειδή εδώ το κατσαβίδι μας έχει αρχίσει να χάνει και αυτό τη μαγνητικότητά του και αυτό νομίζω ήταν το πιο καινούριο που είχαμε. Αλλά τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα μας χρειαστεί η τσιμπίδα, φαντάζομαι πως όχι. Απλά βάλτε το, έλα. Βάλτε το βιδάκι πρώτα στο ελαττήριο και μετά ελάτε και βιδώστε το πάνω, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί αλλιώς θα μου πεις πώς θα γίνει. Εδώ πέρα. Έλα. Άμα κάνει πως πιάνει μια, μετά είστε ok. Είναι πλαστικό, δεν μας ζορίζει και ιδιαίτερα. Τώρα το έσκυσα πολύ,
Δεν θα το σφίξω τώρα στις πρώτες φάσεις. Τώρα εντάξει, τώρα το χαλαρώσαμε πάλι. Για να μπορεί να γυρίζει, για να το βάλουμε εκεί που θέλουμε να το βάλουμε. Έλα, λίγο ακόμα ένα τσίκ. Να μπορούμε να το γυρίσουμε, να το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Και μετά, εντάξει, άμα κάτσει μια, μετά μπορείτε νομίζω να το σφίξετε. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ μεριά. Πού είναι το άλλο ελαττήριο. Πάλι το πιο κλειστό κρυκάκι. Προς τα μέσα το κρυκάκι και το ελαττήριο προς τα έξω. Να είναι αυτό που είπαμε. Λοιπόν, το πιο κλειστό είναι εδώ. Και άμα το βάλουμε, ας το βασικά κάτω. Κάτω νομίζω με βολεύει πιο πολύ να μην το πιάνω. Έλα. Ναι. Και άμα κάνει πως πιάνει μια, μετά δεν έχετε κανένα απολύτως θέμα. Να το βλέπετε κι εσείς λίγο καλύτερα. Εδώ. Και εντάξει, απλά μετά ξεκινήστε να σφίγγετε. Εδώ είμαστε. Τώρα το έσφιξα πολύ πάλι. Νομίζω πως ναι, κάντω έτσι ένα τσίκ. Εδώ. Και πρέπει να είναι κάπως έτσι αυτά. Βλέπετε, τα κρυκάκια είναι προς τα μέσα. Και τώρα πως βάζαμε την... Α, αυτή έχει συγκεκριμένη... Άρα αυτά πρέπει να είναι γυρισμένα προς τα εδώ. Γιατί αυτή θα έρθει από εδώ πάνω. Και θα μπει. Αυτό θα έρθει και θα μπει εδώ. Απλά τα ελαττήρια πρακτικά είναι για να το κρατάνε και να έχει μια μικρή κίνηση. Αυτό κρατιέται όλο και όλα από αυτά τα ελαττήρια. Και πώς, πω, θυμάμαι ότι και τότε με είχε ζορίσει αυτό στο να τα βάλω. Έλα. Ναι, το ένα τουλάχιστον μπήκε με τσιμπίδα, δηλαδή θα μπει τώρα με το σκέτο χέρι, εντάξει, αν το πατήσει κάποιος, λίγο-λίγο, φαντάζομαι θα μπει. Έλα, μωρέ. Πήγε για το δεύτερο με αποτέλεσμα να το γρατζουνίσω. Πόσες φορές, δηλαδή βλέπετε εδώ τις ρατζουνίτσες. Όχι ότι είναι τρελές ρατζουνίες που φαίνονται και αυτά, αλλά γίνανε εδώ κάποιες καθώς πάλευα με την τέτοια. Και εντάξει, πρακτικά για αυτή τη δουλειά. Που εδώ δεν μας πειράζουν αυτές τις ρατζουνίες καθόλου, γιατί είναι κομμάτια που θα κρυφτούν. Δεν θυμάμαι αν βάζαμε κάπου αυτό, ή αυτό ήταν κομμάτι που μας το έδινε για την άλλη φορά. Ναι, αυτό ήταν κομμάτι που μας το έδινε για την άλλη φορά, που πάνω σε αυτό ερχόταν και έμπαινε έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε τώρα εμείς απλά το κλείνουμε. Κάτι παραπάνω δεν έμεινε. Αυτά φαντάζομαι δεν έχουν και κάτι. Δηλαδή και αν θέλει να το βάλει λάθος κάποιος, δεν μπορεί. Δεν νομίζω να μας αφήσει να μπει έτσι, ναι. Αυτά εδώ. Απλά ερχόμαστε και τα κουμπώνουμε. Δηλαδή και να μένει έξω αυτό, βλέπετε. Δηλαδή έχει συγκεκριμένη θέση που να μπει και αν θέλει κάποιος να το βάλει ανάποδο αυτό, δεν θα μπορέσει πρακτικά. Πιστεύω τουλάχιστον. Ναι, εδώ. Τσακ, και έχουμε σχεδόν φτιάξει τον ώμο. Να ξέρω την άλλη φορά ήταν με το πυράκι όπου έμπαινε το άλλο τσακάλινο που έχει εδώ. Όπου αν θυμάμαι καλά είναι στο επόμενο τεύχος. Λογικά. Δεν θυμάμαι τώρα σίγουρα, νομίζω ότι είναι στο επόμενο. Αυτό. Σήμερα φτιάξαμε αυτό. Ντύσαμε λίγο παραπάνω την άρθρωση του ώμου, αλλά έχει ακόμα ένα κομμάτι να μπει εδώ πάνω για να ολοκληρωθεί. Αυτά και σήμερα. Και αυτό το κομμάτι μας περισσεύει για την επόμενη φορά. Ωραίο, έτσι στρογγυλό κομμάτι και αυτά όπως είναι. Μπορείς να το βάζεις, ξέρω εγώ, κάπως έτσι να κάθεται. Αυτά και για σήμερα, παιδάκια. Αν δείτε το βίντεο, εντάξει, φαντάζομαι το βλέπετε Δετάρτη. Χτες γύρισα, ετοίμασα το Bismarck που βγήκε και που λογικά και εκεί είναι μια συλλογάρα που θα δούμε. Αυτά Τετάρτη. Σήμερα, εντάξει, βγαίνει και Σκαραβέως, θα το δούμε αύριο και εννοείται μένετε συντονισμένοι και για τις υπόλοιπες συλλογές. Αυτά λίγο πολύ, παιδάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.